Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Καλατζής, σχετικά με την υποψηφιότητά του για την Προεδρία στην ΕΠΟ. Ο Γιώργος Καλατζής τόνισε πως είναι τιμή για τον ίδιο η πρόσκληση που του έγινε από τις συγκεκριμένες ενώσεις, ώστε να κατέβει ως υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές της ΕΠΟ, ενώ παράλληλα κάλεσε τις τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όπως και τις υπόλοιπες ομάδες να το στηρίξουν. Τέλος, ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Καβάλας, Μπάμπη Ευσταθιάδη, και του ζήτησε να το στηρίξει στις εκλογές. Είναι συνεχής η παρουσία μας στα ποδοσφαιρικά πράγματα και δρόμενα και αυτή η τιμή που μου έγινε να μου ζητηθεί σε αυτή τη δύσκολη για το ελληνικό ποδόσφαιρο περίοδο, όπου για πρώτη φορά έχουμε και επιτροπή από την Ευρώπη, έχουμε αρχιδιαιτητή από την Ευρώπη, και ας πάψουμε να κατηγορούμε πια τους Ευρωπαίους, είναι αυτό που έλεγα πάντα, μην κατηγοράτε την Τρόικα εύκολα. Η Τρόικα ήρθε γιατί εμείς δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Ο αρχιδιαιτητής ήρθε και η Επιτροπή από την FIFA, γιατί εμείς δεν κάναμε καλά τη δουλειά. Ας μην κατηγορούμε τους άλλους και πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Εγώ σήμερα επικοινώνησα με τον κύριο Γραμμένο, δεν απάντησε στο τηλέφωνό μου, πιστεύω θα απαντήσει, θα μου το επιστρέψει, για να του πω ότι εγώ δεν το βλέπω σαν αντίπαλο και δεν το βλέπω σαν αντίπαλο, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να τοποθετηθώ και να πω ότι για μένα και ο κύριος Γραμμένος και οι προθέσεις του, αλλά και οι δυνατότητες του είναι τέτοιες που μπορεί να βοηθήσει στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και λοιπόν εγώ μετά από τη χθεσινή μου κατάθεση υποψηφιότητος, καλό. Ιδιαίτερα τις τέσσερις μεγάλες ποδοσφαιρικές ΠΑΕ. Όλες οι ελληνικές ομάδες, όλες είναι μεγάλες. Αλλά κατά τεκμήριο, λόγω των επιτυχιών τους, κάποιες είναι πιο μεγάλες. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Όπως και όλες τις άλλες, εγώ είπα, αλλά κατά τεκμήριο, λόγω επιτυχιών, αυτές είναι οι μεγαλύτερες και αποτελεσμάτων, να στηρίξουν την υποψηφιότητά μου. Θέλω να πιστεύω ότι καταλαβαίνουν ότι αν εκλεγώ πρόεδρος, θα δείξει και θα αποδειχτεί αυτό που αποδέχτηκαν και μου αναγνωρίζουν οι αντίπαλοι μου εντός εισαγωγικών πολιτικά. Ότι ο Καλατζής δεν έχει αντιπάλους πολιτικά, γιατί έμαθε να κρατάει ισορροπίες.